Ακούγομαι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ λέγομαι Διονύσης Καψάλης, είμαι εδώ ως διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας. Η εκδήλωση απόψε, όπως ξέρετε, είναι για τον Eric Hobsbawm. Είναι όλα εις διπλούν. Δηλαδή, είμαστε δύο εκδότες του Hobsbawm στην Ελλάδα, κυρίως δύο. Η κυρία Άννα Μαλικιώση από τις εκδόσεις Θεμέλιο, που έχουν βγάλει πολύ περισσότερα βιβλία από εμάς. Θα σας τα πείσω λιγάκι. Εμείς έχουμε βγάλει αυτή την περίφημη τριλογία που την γνωρίζετε, για τον Επαναστάσιο του Κεφαλαίου και των Αυτοκρατοριών. Εις διπλούν επίσης, διότι έχουμε εδώ δύο εξαιρετικούς ιστορικούς να μιλήσουν για τον μεγάλο ιστορικό Eric Hobsbawm. Ξεμονίμων εδώ ξεκινάω με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, ο οποίος είναι στο Μουσείο Πενάκη, και ο Βαγγέλης Καλαμανολάκης, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορικός επίσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου. Περιφανής ιδιότητα και αυτή. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά πράγματα για τον Hobsbawm. Όπως ξέρετε, τον θαύμαζαν όλοι. Αυτά τα βιβλία, να σας πει κυρία Μαλικιώση λίγο, έχουν τεράστια επιτυχία. Το θαύμαζαν ακόμα και όσοι δεν συμφωνούν μαζί του. Όπως ξέρετε, ο Hobsbawm υπήρξε μαρξιστής. Έχουμε μαρτυρίες και μη μαρξιστών ιστορικών που εκφράζουν το θαυμασμό του για τον Hobsbawm παρά τις αντιρρήσεις τους. Ένας πολύ γνωστός, ο οποίος επίσης χάθηκε πρόσφατα, είναι ο περίφημος Τόνι Τζαντ, ο οποίος θυμάμαι ότι έγραψε μια καταπληκτική κριτική για το τελευταίο βιβλίο του Hobsbawm, για τον 20ο αιώνα. Πάρα πολύ. Και είπε, ας πούμε, ότι σηκώνω τα χέρια παρά το γεγονός ότι έχω σοβαρές αντιρρήσεις, οι οποίες φυσικά αφορούσαν τον τρόπο τον οποίο ο Hobsbawm χειρίστηκε το θέμα, βέβαια, της Οκτωβριανής Επανάστασης και της εξέλιξής της στον 20ο αιώνα. Εγώ θα παραμείνω εδώ, θα δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Μαλικιώση και στο εξής θα παίξω ρόλο στην τονιστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε σήμερα εδώ για να ποτίσουμε φόρο τιμή στον Eric Hobsbawm ή Eric Hobsbawm, κατά μια άλλη απόδοση, τον πολίτη του κόσμου, τον συνεπή μαρξιστή, έναν από τους σημαντικότερους διανοούμενους του σύντομου 20ου αιώνα και πάνω απ' όλα κορυφαίο ιστορικό, μαρξιστή ιστορικό. Άλλωστε, ο Eric Hobsbawm γεννήθηκε πριν ξεσπάσει η Οκτωβριανή Επανάσταση, γεννήθηκε λίγο πριν ξεσπάσει η Οκτωβριανή Επανάσταση, 100 χρόνια πριν, και το γεγονός αυτό χαρακτήρισε τόσο τον ίδιο όσο και το έργο του. Στο αναγνωστικό κοινό, ο Eric Hobsbawm είναι ιδιαίτερα αγαπητός και τα βιβλία του πάντα γίνονται δεκτά με μεγάλη θέρμη. Το ίδιο αγαπητός είναι και εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ήταν εκείνο το ίδρυμα που τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα τον Οκτώβριο του 2004, και αυτή ήταν η αφορμή για μια από τις ελάχιστες επισκέψεις του στην Ελλάδα. Οι εκδόσεις Θεμέλιο είχαν μια μακρά εκδοτική συνεργασία με τον ίδιο. 10 τίτλοι από την πρώτη έκδοση της εποχής των άκρων το 1995 μέχρι και τη μεταθανάτια συλλογή του «Θρηματισμένη καιρή», χωρίς να συμπεριλάβω σε αυτούς το κλασικό έργο «Η επινόηση της παράδοσης» που ήταν συνεπιμελητής και έγραψε και την εισαγωγή «Επινώντας παραδόσεις» ή την εισαγωγή στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος και ένα κείμενο στο συλλογικό τόμο «Η μετάβαση από το φεουδαλισμό στον καπιταλισμό». Εντάχει, θα αναφερθώ στα βιβλία του που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο, ξεκινώντας από την εποχή των άκρων, ο σύντομος 20ος αιώνας 1914-1991, την αυτοβιογραφία του, τα συναρπαστικά χρόνια μια ζωή στον 20ο αιώνα και τη συνέντευξη στον Αντώνιο Πολίτο, που βγήκε μετά την εποχή των άκρων, στους ορίζοντες του 21ου αιώνα μετά την εποχή των άκρων. Με έναν συναρπαστικό τρόπο σκιαγραφούν και τα τρία, εκκινώντας από τη Ρωσική Επανάσταση και φτάνοντας στο τέλος της Σοβιετικής Εποχής, το σύντομο 20ο αιώνα. Η εποχή των άκρων, χωρισμένη σε τρία κύρια χρονολογικά μέρη, η εποχή της καταστροφής, η χρυσή εποχή και η κατολίσθηση, είναι μια άκρος ενδιαφέρουσα και ερεθιστική επανεκτίμηση του αιώνα μας, γραμμένη από έναν ιστορικό που τιμήθηκε για τη ζωντανή γραφή του και για την έκθεση και το βάθος της ευρυμάθειάς του.
Με το βιβλίο αυτό θα κλείσει και η τετραλογία, των εποχών. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι η εποχή των άκρων είναι το πιο ευπόλυτο από τα βιβλία της Ιστορικής Βιβλιοθήκης των εκδόσεων Θεμέλιο, έχοντας πουλήσει μέχρι σήμερα πάνω από 40.000 αντίτυπα. Εκτός από τις διάσημες εποχές του, ο Έρικ Χόμπσμπαουμ αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στη μελέτη της ιδέας και της πρακτικής των επαναστάσεων ως μέσο για τις κοινωνικές αλλαγές. Έτσι, οι επαναστάτες καλύπτουν όλες τις όψεις της επανάστασης, ενώ στο κλασικό βιβλίο του Ληστές ασχολείται με το περίπλοκο σύστημα της κοινωνικής ληστείας και περιγράφει τον κοινωνικό ληστή ή τον εξεγερμένο παράνομο, που δεν θεωρείται από την κοινή γνώμη εγκληματίας, αλλά υπερασπιστής της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο «Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο» παρουσιάζει μια συναρπαστική επισκόπηση της ιστορίας του μαρξισμού υπό το φως της μεγάλης οικονομικής κρίσης των αρχών του 21ου αιώνα, ενώ το «Παγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και τρομοκρατία» είναι η προσπάθεια ενός ιστορικού να εξετάσει, αναλύσει και κατανοήσει την κατάσταση του κόσμου στο χάραμα της τρίτης χιλιετίας, αλλά και κάποια από τα κυριότερα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας. Τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, τις δυσκολίες της δημοκρατίας, τις απειλές της τρομοκρατίας. Στα δοκίμια του τόμου για την ιστορία, ο Έρικ Χόμπσμπαουμ στοχάζεται πάνω στη θεωρία, την πρακτική και την εξέλιξη της ιστορίας, καθώς και στη σημασία που έχει η ιστορία στο σύγχρονο κόσμο. Ενώ στους ξεχωριστούς ανθρώπους δεν μιλάει μόνο για την εργατική ιστορία και την κοινωνική διαμαρτυρία, αλλά και για την άνοδο και την παρακμή της τζαζ, μια μεγάλη του αγάπη για την οποία έγραφε με το ψευδώνυμο Francis Newton. «Η θρηματισμένη κερί» είναι το τελευταίο βιβλίο που ετοίμασε ο ίδιος, παραδίδοντας τα χειρόγραφα λίγο πριν το θάνατό του. Εκεί, με τη χαρακτηριστική του ευρυμάθεια, ξεδιπλώνει μπροστά στα μάτια μας ένα κατακερματισμένο αιώνα. Δεν θα αναλύσω περισσότερο εδώ. Θα πω μόνο ότι ο Έρικ Χόμπσμπαουμ δεν είχε με την Ελλάδα τις ίδιες σχέσεις που είχε με τις χώρες του Νότου και κυρίως με την Ιταλία. Παρακολουθούσε όμως τα ελληνικά πράγματα. Και είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του από το χαιρετισμό που μας έστειλε, και με αυτό θα κλείσω, το Δεκέμβριο του 2011, όταν μπαίναμε στον αστερισμό της κρίσης και των μνημονίων και διαβάστηκε στην εκδήλωση παρουσίαση του «Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο». Έλληνες, ελπίζω να διατηρήσετε τον μαρξισμό στην ατζέντα σας, σε μια εποχή που μπορεί να φανεί και πάλι χρήσιμος και σε μια χώρα που διανύει περίοδο βαθιάς κρίσης, την οποία ελπίζω ότι τελικά θα σας ξεπεράσει. Σας ευχαριστώ. Κύριος Καπαδονολάκης, παιδιούς. Δεν χρειάζεται να συστήσεις. Καλό κύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ το ΜΙΕΤ και το Θεμέλιο για την πραγματικά αυτή τη τιμητική πρόσκληση να μιλήσω για έναν ιστορικό που για τους ανθρώπους της γενιάς μου, για τον Τάσο, για μένα και για πολλούς άλλους έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης και έχει δημιουργήσει ένα ευαίο έργο με το οποίο συνεχώς διαπραγματευόμαστε. Το 2004, λίγο μετά το θάνατο του Φίλιππου Ηλιού, κάναμε μια μεγάλη κουβέντα στα αρχαία σχέση της κοινωνικής ιστορίας για να κάνουμε ένα συνέδριο να το τιμήσουμε. Ήταν ο Τάσος, ήταν ο Γιώργος Νικολακόπουλος. Η σκέψη ήταν να κάνουμε ένα συνέδριο για αυτό το καινούριο είδος που παρήγαγε ο 20ος αιώνας, αυτό που θα λέγαμε μαρξιστή ιστορικό. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν, που μέσα της είχε το Φίλιππο αλλά και πολλούς άλλους Έλληνες ιστορικούς, το όνομα που συνεχώς ερχόταν ήταν εκείνο του Έρικ Χόμπσμπαουμ, ως ενός παραδείγματος, ενός ιδεότυπου, αν θέλετε, αυτό που θα λέγαμε μαρξιστή ιστορικό στον 20ο αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να διαπραγματευτώ αυτή την έννοια, να συζητήσω μαζί σας αυτή την έννοια, διαπραγματευόμενος παράλληλα το βιβλίο του, την αυτοβιογραφία του, ένα πραγματικά πάρα πολύ, όχι μόνο σημαντικό, αλλά και πάρα πολύ γλαφυρό και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, τα συναρπαστικά χρόνια, τα οποία κυκλοφόρησαν στα ελληνικά, από το Θεμέλιο, το βιβλίο γράφεται το 2002 στα αγγλικά και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα μετά λίγα χρόνια από το Θεμέλιο. Αυτή μου η σκέψη νομίζω ότι ολογείται από τον ίδιο τον τρόπο που ο ιστορικός τοποθετεί την αυτοβιογραφία του. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. «Είναι δουλειά του ιστορικού που αυτοβιογραφείται όχι μόνο να ξανασκεφτεί το παρελθόν,
αλλά και να το χαρτογραφήσει. Γιατί πώς γίνεται χωρίς αυτόν τον χάρτη να εντοπίσουμε τα μονοπάτια μιας ζωής μέσα από μεταβαλλόμενα πεδία ή να καταλάβουμε πώς και γιατί διστάσαμε και χάσαμε τον έλεγχό μας ή πώς ζήσαμε ανάμεσα σε εκείνους με τους οποίους συνδέθηκε κάποτε η ζωή μας και από τους οποίους εξαρτήθηκε. Αυτά τα πράγματα ρίχνουν φως όχι μόνο στον ατομικό βίο, αλλά σε ολάκερο τον κόσμο. Η αυτοβιογραφία του Κόψμπαουμ δεν είναι ένα κείμενο που εγγράφεται σε αυτό που θα λέγαμε γκοϊστουάρ, δηλαδή στα κείμενα σε μια καινούργια μόδα που τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανάμεσα στους ιστορικούς και που ζητεί από τους ιστορικούς με έναν τρόπο να μιλήσουν πιο βαθιά για αυτό που έχουν γράψει. Εννοώ συνδέοντας και επιθυμίες και σκέψεις κλπ. Εγγράφεται σε μια άλλη παράδοση, στην παράδοση του αγγλοσαξονικού χώρου, στην παράδοση των μεγάλων βιογραφιών, σημαντικών ανθρώπων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ιστορικών, όπως ο Γκιζό ή ο Γίβωνας. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά το βιβλίο του Κόψμπαουμ είναι στην πραγματικότητα, η αυτοβιογραφία του δηλαδή, ένα πολιτικό κείμενο. Και είναι ένα κείμενο που μιλάει για τη δημόσια παρουσία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πέρι Άντερσον, ο διευθυντής του New Left Review, το αποκάλεσε τον πέμπτο τόμο των εποχών. Πώς συγκροτείται λοιπόν ένας ιστορικός, πώς συγκροτεί τους τρόπους του μέσα σε αυτό που είναι ο σύντομος, όπως ο ίδιος άλλωστε το χαρακτήρισε, 20ος αιώνας. Θυμίζω ότι ο Κόψμπαουμ γεννιέται στην Αλεξάνδρεια την χρονιά της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο πατέρας του είναι επιπλοποιός, έχει μεταναστεύσει από την Αλεξάνδρεια. Η μητέρα του είναι εβραϊκής καταγωγής, στοιχείο που θα τον σημαδεύσει και θα μετακινηθεί στην Τεργέστη στα 14 του χρόνια. Από εκεί και πέρα, στη Βιέννη, όπου θα χάσει και τους δύο γονείς του και από εκεί έφηβος στο Βερολίνο τα τελευταία χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης για να καταλήξει όταν ανεβαίνει ο Χίτλερ στην Αγγλία. Αυτή η περιγραφή αυτής της πορείας θα λέγαμε ότι είναι λίγο πολύ η περιγραφή, μια περιγραφή που αναδεικνύει αυτό που είναι η εποχή που ζει ο Κόψμπαουμ, που είναι το τέλος μιας εποχής. Είναι το τέλος των μεγάλων αυτοκρατοριών, έτσι όπως τις έχουμε γνωρίσει πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το τέλος στην πραγματικότητα ενός ολόκληρου κόσμου. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που νομίζω ότι σημαδεύει πάρα πολύ, δηλαδή από τη μια ιωδύνη αυτού του τέλους, αλλά και παράλληλα το βάρος που φέρει η κληρονομιά αυτών των αυτοκρατοριών. Σε αυτή την κατεύθυνση η εβραϊκή του καταγωγή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένας Εβραίος χωρίς εβραϊκότητα, όπως λέει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά είναι σαφές ότι αυτό που είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αρνημένης εβραϊκότητας, δηλαδή η διασπορά, είναι ένα στοιχείο το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Αυτό το οποίο νομίζω ότι χαρακτηρίζει τον Κόψμπαουμ είναι της περίοδου εκείνης, είναι αυτός ο απόλυτος κοσμοπολιτισμός του. Και ακριβώς η δυνατότητά του να γνωρίσει μέσα στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια μια σειρά από πολιτισμούς και κόσμους και παράλληλα να βιώσει διαφορετικές χρονικότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για να κατανοήσουμε στη συνέχεια ένα έργο όπως οι εποχές. Ο Κόψμπαουμ όμως κυρίως ανήκει σε μια μακρά γενιά διανοουμένων οι οποίοι στο Μεσοπόλεμο στρέφονται προς τον Μαρξισμό. Ο κύριος λόγος που αυτοί οι άνθρωποι στρέφονται προς τον Μαρξισμό την περίοδο εκείνη είναι κυρίως ο αντιφασισμός. Το αντιφασιστικό μέτωπο δηλαδή και η ανάγκη να στρατευτούν απέναντι σε αυτό που είναι ο νέος μεγάλος κίνδυνος. Όπως λέει και ο ίδιος, η πολιτική του ταυτότητα συγκροτείται τη δεκαετία του 30 όταν ο αγώνας απέναντι στο φασισμό διεξαγόταν καθημερινά στους δρόμους της Βιέννης και οι κομμουνιστές βρισκόταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Κόψμπαουμ γίνεται πρώτα κομμουνιστής και μετά μαρξιστής. Και ανήκει, όπως είπα και πριν, σε μια μακρά γενιά ανθρώπων, οι οποίοι είτε στρέφονται στην ιστορία αυτοτελώς, είτε συνδέουν την ιστορία με τα πολιτικά προτάγματα του καιρού τους. Θυμίζω ότι οι σημαντικότεροι για τους κομμουνιστές του Ευρωπαϊκού Κινήματος είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, και της Σοσιαλδημοκρατίας όμως, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την ιστορία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η πλέον σημαντική στιγμή αυτής της διαμόρφωσής του είναι βέβαια η ένταξή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα στο πλαίσιο των σπουδών του στο Κέμπριτζ. Εκεί ο Κόψμπαουμ θα συνδεθεί με μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι μετά τον πόλεμο
θα συγκροτήσουν ίσως την πιο σημαντική ομάδα Μπετανών Ιστορικών, αυτό που ονομάζαμε την ομάδα των Ιστορικών του Κομμουνιστικού Κόμματος, με ανθρώπους όπως τον Ίμπι Τόμσον, τον Κρίστοφερ Χίλ, τον Ρόντνεϊ Χίτλερ, τον Ράφαελ Σάμουελ κλπ. Και όλοι μαζί θα δημιουργήσουν ένα πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό περιοδικό, το Past and Present, το οποίο κυκλοφορεί το 1952. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ένταξή του στην αριστερά ως γεγονός διαφοροποιεί και την αφήγηση του ίδιου του βιβλίου για το οποίο συζητάμε. Ενώ δηλαδή μέχρι τη στιγμή που αναφέρεται σε αυτή την ένταξη μιλάει προσωπικά, μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του, με πυκνές περιγραφές, με αναφορές στα αγαπημένα του πρόσωπα, από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο της ένταξής του αυτή η προσωπική νότα πια εγκαταλείπεται. Η έμφαση πια είναι στην πολιτική, αν θέλετε, διάσταση και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ιστορία συνδέεται με την πολιτική. Ούτως ή άλλως, από εκεί και πέρα, θα είναι και η στιγμή της εμφάνισης του Χόμπσμπαουμ σαν ιστορικού, με έργα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα συνδυάσουν αυτή την πολιτική στάτευση με την ιστορία. Το 1959 θα εκδοθούν οι πρωτόγονοι επαναστάτες, ένα βιβλίο τομή με το οποίο εισάγει την έννοια της κοινωνικής επανάστασης. Το 1962 θα εκδώσει το βιβλίο του «Η εποχή των επαναστάσεων», το 1848, είναι το πρώτο μέρος αυτής της περίφημης τριλογίας που τον κάνει διάσημο και που τώρα έχουμε σε εξαιρετικές μεταφράσεις χάρη στο Μιέτη. Ο Χόμπσμπαουμ είναι ένας ιστορικός που εξ αρχής ενδιαφέρεται να γράψει για το πλατή κοινό. Ανήκει δηλαδή τις προβληματικές του σε αυτό το κοινό. Υπάρχουν πια μια σειρά από θέματα που τον απασχολούν, οι μετασχηματισμοί των κοινωνιών, το εργατικό κίνημα, η στροφή προς τη μελέτη των ανθρώπων, οι συνήθειες, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων, η κοινωνική ληστεία. Όλα αυτά μοιάζουν να εμπνέονται από το ίδιο ρητό στο οποίο πολύ συχνά αναφέρεται, στο ότι δηλαδή παραφράζοντας τον Μάρξ, δουλειά των ιστορικών δεν είναι μόνο να ερμηνεύουν ή να αφηγούνται τον κόσμο, αλλά να τον αλλάζουν. Η κοινωνική ιστορία, έτσι όπως την φαντάζεται και έτσι όπως την υπηρετεί ο Χόμπσμπαουμ, είναι μια ιστορία που έπρεπε να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου της αριστεράς, δίνοντας ξανά ζωή σε χαμένες φωνές. Είναι χαρακτηριστικά και πάρα πολύ και είναι εντυπωσιακή δουλειά του για τους λουδίτες, εργάτες, δίνοντας ξανά φωνή σε αυτά τα υποκείμενα που είχαν ξεχαστεί. Και βέβαια τον ενδιαφέρει, όπως και όλη αυτή τη σχολή, αυτό που θα λέγαμε βιωμένη εμπειρία. Ο Χόμπσμπαουμ συγκροτεί ένα τύπο μαρξιστή ιστορικού, ο οποίος είναι εξαιρετικά εξωστρεφής και κοινωνικός. Μέλος πολιτικών οργανώσεων, ελληνιστικών και αντιπολεμικών βιβλιών. Και παράλληλα, και όσο μεγαλώνει, μια σειρά από σημαντικά ταξίδια στην Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Σε όλη αυτή τη διαδρομή διατηρεί ισχυρή την πολιτική του ταυτότητα. Με αυτή την έννοια, αυτή του η πίστη εξηγεί άλλωστε και αυτό που συνεχώς επαναφέρεται στα βιβλία του, δηλαδή την ανάγκη των μελέτης των μεγάλων προβλημάτων και βέβαια τη δυσπιστία του προς νέα ιστοριογραφικά ρεύματα. Είναι χαρακτηριστική και πολύ γνωστή η δυσπιστία του για τον Μάη του 68, γιατί θεωρούσε ότι οποιαδήποτε επανάσταση, αν θεωρηθεί ο Μάης επανάσταση, οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση, θα έπρεπε να έχει καταρχάς ένα σαφή πολιτικό στόχο, πράγμα το οποίο δεν έβλεπε στο Μάη. Μας φτάνει άραγε μόνο η αναφορά στο μαρξισμό για να κατανοήσουμε από τη μια τη μεγάλη επίδραση που είχε το έργο του Χόμπσμπαουμ, αλλά και παράλληλα το ίδιο το έργο. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Η επιμονή στη μαρξιστική, στη σκέψη και στην έμφαση και η έμφαση στη μαρξιστική διάσταση του Χόμπσμπαουμ ήταν καταρχάς μια προσωπική επιλογή. Και αυτό είναι πολύ καθαρό στα συναρπαστικά χρόνια, θα έρθω μετά. Κατά τη γνώμη μου, το έργο του Χόμπσμπαουμ είναι στην πραγματικότητα μια κήτη μέσα στην οποία έχουν έρθει πολλά ποτάμια. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, είναι το έργο ενός πολύ μεγάλου ιστορικού. Ενός ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα και μπορεί να μιλάει και να δίνει ζωή σε αυτό που είναι το ξεχασμένο και το σιωπηλό. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε κανείς να εντάξει το έργο του Χόμπσμπαουμ, αν θέλετε, σε μια ορθόδοξη, για να το πω έτσι, μαρξιστική ιστοριογραφία. Θα μπορούσε δηλαδή να θεωρήσω ότι με έναν τρόπο ο Χόμπσμπαουμ είναι ένας
κλασικός εκπρόσωπος μιας μαρξιστικής ιστοριογραφίας. Το ερώτημα καταρχάς δεν αφορά μόνο το Hobsbawm. Όπως είπα και πριν, ο Hobsbawm συνδέεται με μια μεγάλη ομάδα Βρετανών ιστορικών, αυτό που λέει Βρετανοί μαρξιστές ιστορικοί, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανανέωσαν την ιστοριογραφία με δουλειές όπως του Raymond Williams για την κουλτούρα, με την περίφημη δουλειά του E.B. Thompson για τον σχηματισμό της εργατικής τάξης. Είναι σαφές ότι έχουμε καινούργια σχήματα και καινούργιες αντιλήψεις. Ας δούμε μια από τις πιο βασικές έννοιες, την έννοια της εποχής, την έννοια η οποία χαρακτηρίζει το έργο του. Μέσα από την έννοια της εποχής, ο Hobsbawm ουσιαστικά αμφισβητεί τη φυσική έννοια, τα φυσικά όρια του χώρου και του χρόνου. Και προσπαθεί να αναδείξει πώς διαφορετικές κοινωνικονομικές διαδικασίες δημιουργούν αυτό που είναι ο κόσμος του 19ου και του 20ου αιώνα. Ο ιστορικός ενδιαφέρεται για αυτό που θα λέγαμε κοινωνικό περιεχόμενο του οικονομικού μετασχηματισμού. Και ουσιαστικά μελετάει αυτό το οποίο είναι η ένταση ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ανάμεσα στην παράδοση και στην εταιρικότητα. Είναι σαφές ότι αν ο Hobsbawm θέλει να είναι ένα μαρξιστής ιστορικός, από την άλλη πλευρά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ο τρόπος ο οποίος διευρύνει τη σκέψη του το μεταφέρουν πολλές φορές αρκετά μακριά από τη μαρξιστική σκέψη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο του Hobsbawm. Εγγράφεται σε όλη αυτή την παράδοση για την οποία μίλησα προηγουμένως, δηλαδή στην παράδοση των ανθρώπων που στρέφονται προς την ιστορία στον 20ο αιώνα και συγκροτούν αυτού του τύπου του μαρξιστή ιστορικού. Μιλώντας ο Φίλιππος Ηλιού για τον Νίκο Σβορώνο και προσπαθώντας να εξηγήσει τις αντίστοιχες αντιφάσεις στο δικό του έργο, έλεγε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε, όταν αν κανείς μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους, να μην μιλάει, να θεωρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι υπηρέτησαν μια επιστήμη που με τους όρους της μαρξιστικής σκέψης δεν θα λεγόταν αριστερή επιστήμη, αλλά η επιστήμη των αριστερών. Πέρα από όλα αυτά, αυτό το οποίο διαφοροποιεί και εντείνει αυτή τη σχέση του Hobsbawm με τον μαρξισμό, είναι το γεγονός ότι ο Hobsbawm, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συντρόφους του, παρέμεινε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Μετά τα γεγονότα στην Ουγγαρία, οι περισσότεροι από αυτοί θα φεύγουν, ο Hobsbawm θα μείνει ουσιαστικά ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι την αυτοδιάλυσή του το 1991. Και παρά το ότι διατήρησε, έχει κάνει πολύ ισχυρή κριτική στη Σοβιετική Ένωση ήδη από τη δεκαετία του 1950, παρόλα αυτά θα παραμείνει πιστός στην ιδεολογία του. Στην αυτοβιογραφία του, ο Hobsbawm εμφανίζεται ένθερμος θειασότης των μαρξιστικών ιδεών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τόνι Τζάν τον κατηγόρησε για σταλινισμό για την αυτοβιογραφία αυτή. Παρόλα αυτό λοιπόν, αυτό όμως που θα ήθελα να σκεφτούμε είναι ότι αυτή η αυτοβιογραφία δεν αποτελεί στην πραγματικότητα τη φυσική κατάληξη μιας ζωής, αλλά αποτελεί αυτό που είδαμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δηλαδή την επανασυγκρότηση αυτών των ιδεών και της μαρξιστικής ιδιότητας μπροστά σε αυτό που σήμαινε για αυτούς τους ανθρώπους η κατάρρευση του 1989. Λίγα χρόνια μετά τα συναρπαστικά χρόνια, ο Hobsbawm, γράφοντας το επόμενο βιβλίο του με τίτλο «Θυματισμένη καιρή», θα ξεκινήσει με ένα μότο με τρεις στίχους από το μονόλογο του Μάθιου Άρνολτ «Η παραλία του Ντόβερ». Σας διαβάζω μάλλον λίγο μερικούς παραπάνω στίχους για να καταλάβετε γιατί σας το διαβάζω. «Η θάλασσα της πίστης ήταν κάποτε και εκείνη στο πιο ψηλό σημείο της και οι ακτές της γήινης σφαίρας εκτείνονταν σαν τις πτυχώσεις μιας λαμπρής γυρλάντας. Όμως τώρα ακούω μονάχα τη μελαγχολία της, το μακρόσιτο βουητό της που εξασθενεί, που πιστοχωρεί κάτω από την ανάσα του νυχτεϊνού αέρα, χαμηλά, πέρα από τα αχανή και ζωφερά όρια και τα γυμνά χαλίκια του κόσμου. Α, αγάπη μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Και είμαστε εδώ, σαν πάνω σε σκοτεινή πεδιάδα, ανάστατοι από μπερδεμένα σήματα για μάχη για φυγή, όπου τυφλοί στρατοί συγκρούονται τη νύχτα». Τελειώσαμε με τον Μάθιου Άρνολτ, ο οποίος δεν ξέρω αν ταιριάζει με τον Hobsbawm πολύ. Το ξέρω γιατί. Αν βλέπετε μία μικρή
Γιατί ο Χόμπς Ρομέγκη μου άρεσε πολύ που, το, που ανέφερε ο κ. Καμαραλάκης τον Γίβωνα. Ένας πάρα πολύ σπουδαίος ιστορικός και γράψε επίσης μια σπουδαία αυτοβιογραφία. Παρόλο που εμείς, ας πούμε, εδώ του ανατολικού κόσμου δεν το συμπαθούμε πολύ. Έχει τρία βασικά στοιχεία που έχουν όλοι αυτοί οι ιστορικοί. Πρώτον, παιδεία. Νομίζω τα είπε. Ένα πάθος παιδείας καταπληκτικό. Δεύτερον, ξέρουν να γράφουν. Ο Χόμπς μου ξέρει να γράφει. Υπάρχουν ιστορικοί που είναι πάρα πολύ βαρετοί, επιτρέψτε μου, γιατί δεν ξέρουν να γράφουν. Και το τρίτο ήταν ότι τολμούσε μεγάλες συνθέσεις. Δηλαδή την εποχή, ας πούμε, που έχουμε αναπτύξει στη Γαλλία η σχολή των Λανάλ, ο Χόμπς μου κάνει άλλο πράγμα. Λειτουργεί δηλαδή με μεγάλες συνθέσεις να δίνει εικόνες πιστικές της αλλαγής ενός ολόκληρου κόσμου. Νομίζω δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό. Να δώσουμε τον λόγο στον Τάσο, γιατί εγώ δεν είμαι ιστορικό, συγχωρήστε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση το ΜΙΕΦ και το διευθυντή τον Ντένι Καψάλη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία το Θεμέλιο που είναι οικείο και σχεδόν οικογενειακό. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ και εσάς που ήρθατε. Εγώ θα πάω πίσω από τη σκητάλη που έπιασε ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, θα πάω στον 19ο αιώνα. Δηλαδή θα μιλήσω για το έργο του «Η εποχή του κεφαλαίου». Η εποχή του κεφαλαίου που δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην Ιταλία που έχει πολύ μεγάλη σύνδεση ο Χόμπσμπαουμ και λόγω του Γκράμψη αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της χώρας, το βιβλίο μεταφράστηκε ο θρίαμβος της αστικής τάξης. Δηλαδή θα πάω πιο πριν και θα πάω πριν προσπαθώντας λίγο να σκεφτούμε πριν την εμφάνιση της εφαρμογής του κομμουνισμού, πριν την Οκτωβρινή Επανάσταση, πριν ακόμα και την Επανάσταση 1905, πώς ένας ιστορικός μπορεί να παρουσιάσει, να διαπραγματευτεί και να διαχειριστεί το τι συνέβη τον 19ο αιώνα. Και τι συνέβη ιδιαίτερα στην περίοδο εκείνη που βρίσκεται μεταξύ, στην ουσία, το 1848, δηλαδή μεταξύ της άνοιξης των λαών, μεταξύ της μεγάλης σειράς των επαναστάσεων που συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη και τον Γάλλο-Πρωσικό πόλεμο και την Κομμούνα του Παρισιού. Είναι ακριβώς μια περίοδος που ξεκινά με μια μεγάλη επαναστατική δραστηριότητα. Δεν επαναστατούν στην ουσία μόνο η Βρετανία, η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμα και εδώ στην Καλαμάτα έχουμε ένα είδος τοπικού ξεσηκωμού. Είναι στην ουσία μια κατάληξη της βιομηχανικής επανάστασης. Είναι στην ουσία μια διάδοχη κατάσταση της γαλλικής επανάστασης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς το χαρακτηρίζει ο Χόμπσμπαουμ. Θεωρεί ότι μέχρι το 1848 υπάρχει μια φυτή επανάσταση. Μια επανάσταση προχωράει παράλληλα με δύο σκοπούς, με δύο πρόσωπα και με δύο χαρακτήρες. Όχι έως τότε αλληλοσυγκρουόμενος. Ο ένας χαρακτήρας είναι εκείνος του πολιτικού ανασχηματισμού. Είναι ο χαρακτήρας της λαϊκής χειραθέτησης, είναι ο χαρακτήρας της λαϊκής εξέλιξης. Ο άλλος, ο πρώτος αυτός της χειραθέτησης, προφανώς έλκει την προέλευσή του από την Γαλλική Επανάσταση. Ο άλλος έλκει την προέλευσή του από τη βιομηχανική επανάσταση, κυρίως από τη Βρετανία δηλαδή. Και είναι η εξέλιξη τεχνολογίας. Κάποια λοιπόν στιγμή του 1848, μετά από αυτή τη μεγάλη άνοιξη των λαών που ήταν μονάχα, είχε μια διάρκεια μονάχα 6 μηνών, καταπνίγεται στο αίμα οι περισσότερες αυτές τις επαναστάσεις και αναδεικνύεται περισσότερο πια ο άλλος άξονας, ο άξονας της τεχνολογίας. Είναι η κορύφωση της βιομηχανικής επανάστασης, η κορύφωση της ατμοκίνησης με κύρια και εμβληματική παρουσία των σιδηρόδρομων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτός ο μαρξιστής ιστορικός μελετά στην ουσία με τρόπο πάρα πολύ προσεκτικό και με μια θα έλεγα βαθιά εκτίμηση πώς η αστική τάξη της εποχής εκείνης φτάνει να συγκροτήσει καταρχήν την Βρετανική Αυτοκρατορία. Πώς δηλαδή μπορούν οι βρετανικές σχολές να παράξουν μια μεγάλη σειρά μηχανικών που θα φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Πώς συγκροτείται το σίδερο με τον άνθρακα και φτιάχνουν το χάλιμα, πώς οι γραμμές του τρένου τυλίγουν όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εκεί ο Χόμπσμπαουμ μπορεί να πούμε ότι πολίτης του κόσμου αλλά και πολίτης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πολίτης του κόσμου, αριστερός, με μεγάλη ευαισθησία στα λαϊκά δικαιώματα, με μεγάλη ευαισθησία στο λαϊκό παράγοντα, με μεγάλη ευαισθησία στους λαούς που κατακτούνται από τον καπιταλισμό, παράλληλα όμως με μια βαθιά εκτίμηση για αυτό καθ' αυτό το γεγονός της τεχνολογικής εξέλιξης.
με αυτό καθ' αυτό το γεγονός της οικονομικής ανάπτυξης και κυρίως με μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ευαισθησία και ένα στίγμα πολύ ενδιαφέρον να χαρακτηρίσει τους αστούς που διευθύνουν αυτού του είδους την ανάπτυξη ως μη τυχοδιώκτες, ως ανθρώπους που προφανώς δεν βγήκε έτσι, αλλά που καταρχήν ζητούν έναν κόσμο στον οποίο θα υπάρχει η εξέλιξη του διαφωτισμού, η εξέλιξη των ίσων ευκαιριών και η εξέλιξη κυρίως της οικονομικής εξάπλωσης και ανάπτυξης. Γιατί? Για να αλλάξει αυτός ο κόσμος ο προηγούμενος. Φανταστείτε, 1850-1848, κορύφωση της ατμομηχανής, κορύφωση του σιδηροδρόμου. Πριν από 150 χρόνια, 1700 περίπου, έχει αλλάξει για πρώτη φορά το άρωτρο του εισόδου. Δηλαδή, για πρώτη φορά έχουν προσθεθεί μεταλλικά κομμάτια, περίπου στο 1700, για να μπορέσει το ινί του αλετριού να γίνει ισχυρότερο. 150 χρόνια μετά από αυτό έχουμε ατμοκίνητα τρακτέρ. Τι σημαίνει όλη αυτή η αλλαγή? Τι σημαίνει αυτή στην ουσία η ανατροπή του μεσαιωνικού κόσμου και η είσοδος πια στο τέλος της μοντέρνας εποχής? Η είσοδος δηλαδή στο 19ο αιώνα, που ξεκινάει με τη συνέχεια, αν θέλετε, των απόϊχων της Γαλλικής Επανάστασης, με τους Ναπολεόντιους πολέμους, με την ανάπτυξη αυτής της δημοκρατίας, της αυτοκρατορικής δημοκρατίας και απικιακής δύναμης μαζί της Γαλλίας, για να φτάσει από το 1850 και μετά να πάρουν τη σκυτάλη πρώτα οι Βρετανοί, αλλά μετά και οι Γερμανοί και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, να προχωρήσουν στην ουσία σε μια μεγάλη εξάπλωση οικονομική, να μπορέσουν να κατασκευάσουν στις ΗΠΑ, πια που μπαίνουν και αυτές στο παιχνίδι σχεδόν ισότιμα, ένα τεράστιο δίκτυο σιδηροδρόμων, να μπορέσει να ενωθεί ο ένας ωκεανός με τον άλλο μέσω γραμμών σιδηροδρόμου. Καταρχήν ο Παναμάς στην ουσία τελειοποιείται το 1910, αλλά υπάρχει μια γαλλική εταιρεία που μπορεί και κάνει μια ζεύξη στην ουσία του Παναμά και στην ουσία μια ζεύξη των δύο ωκεανών. Είναι ακριβώς τα χρόνια που γίνεται η διόρυγα του Σουέζ, που τα ποντοπόρα πλοία συνδέουν τις δύο ακτές του Ατλαντικού, που καλώδια τηλεφώνου περνά από μια μεριά της Ευρώπης στην Αμερική, που ανατρέπονται ό,τι περίπου ξέρουν οι άνθρωποι μέχρι τότε. Είναι τα χρόνια που επιβεβαιώνεται και παληθεύεται ο Ιούλιος Βέρν. Πραγματικά λοιπόν ο γύρος του κόσμου 80 ημέρες γίνεται πραγματικότητα. Είναι η περίοδος που πολλαπλασιάζονται οι εξαγωγές, ας πούμε, και είναι εντυπωσιακές οι λεπτομέρειες του Hobsbawm. Επίσης, είναι ένα ξάφνιασμα για τους νέους ιστορικούς όταν διαβάζουν βιβλία του Hobsbawm παλιότερα, αυτή η έλλειψη υποσημειώσεων. Έχει μία τάση να κάνει εξαιρετικές συνθέσεις, όπως είπε και ο Ντένις, μεγάλες συνθέσεις, πολύ αναλυτικές, βασισμένες με έναν τρόπο στην εμπειρία που ο ίδιος έχει από τα βιβλία. Δηλαδή δεν τον πειράζει οι πληροφορίες του να είναι δεύτερου και τρίτου χεριού. Στην ουσία αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να φτιάξει μια μεγάλη σύνθεση μέσα στην οποία θα μπορέσει ο ίδιος καταρχήν να αποθέσει και να αξιοποιήσει το μεγάλο πλούτο γνώσεων και κυρίως διασταυρώσεων, αλλά και μάλλον περιέργειας που είχε από παιδί, για να μπορέσει να καταλάβει πώς αναπτύσσεται μια αυτοκρατορία, μαζί με εμπειρίες ιστορικές βεβαίως και ακούσματα ανθρώπων όπως ακόμα και οι Έλληνες ζήσανε εμπειρίες αντίστοιχες των ετών εκείνων ή ακούσαν αντίστοιχα στοιχεία ιστορικά. Είναι τα χρόνια της μεγάλης μετανάστευσης. Είναι αυτά τα 25 χρόνια που ο διάπλος του Ατλαντικού είναι εντυπωσιακό σε αριθμούς, εντυπωσιακό σε ταξίδια. Όχι όμως μονάχα του Ατλαντικού, ακόμα και του Ειρηνικού. Στην ακτή των ΗΠΑ από τη μεριά του Ειρηνικού υπάρχει ο πυρετός του Χρυσού. Υπάρχει η νέα ανάπτυξη Καλιφόρνιας. Εντυπωσιάζονται οι οικονομικοί ιστορικοί από τη δημιουργία των πόλεων των Χρυσοθύρων που δημιουργούν πόλεις από το μηδέν, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουν να στελεχώσουν τα ορυχεία. Περιγράφει ο Hobsbawm πώς εγκαταλείπουν οι κινέζικα πληρώματα τα πλοία στο Σαν Φρανσίσκο προκειμένου να γίνουν και αυτοί χρυσοθύρες. Είναι μία τρέλα τα χρόνια εκείνα, είναι μία κορύφωση ακριβώς της οικονομικής ανάπτυξης και κυρίως κορύφωση της οικονομικής εκμετάλλευσης. Τότε, και το επισημαίνει πολύ ωραίο ο Hobsbawm αυτό, καθιερώνεται η έννοια του διεθνούς γεγονότος. Πάβει δηλαδή ο λόγος του αυτοκράτορα, ο λόγος του τοπικού άρχοντα, ο λόγος του επικεφαλής ενός κράτους ή και μιας εκκλησίας να έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο η είδηση που έρχεται από το εξωτερικό, όσο η αναζήτηση του συγγενούς, του φίλου, του πατέρα, του αδερφού που ταξιδεύει για να βρει μια καλύτερη τύχη. Ο κόσμος εξαπλώνεται, ο κόσμος συνδέεται μέσα από το σιδηρόδρομο,
ο κόσμος συνδέεται μέσα από το τηλέγραφο και κυρίως ο κόσμος συνδέεται μέσα από το χρυσό τα χρόνια εκείνα. Ανατρέπεται ανατρέπεται ακόμα και το είδος του πολέμου. Πολύ πριν τον ηλεκτρισμό, τότε κάνει τα πρώτα του βήματα ο ηλεκτρισμός, έχουμε στην ουσία μια ανατροπή του είδους πολέμου. Πάβει ο ρομαντικός ηγέτης, μάλλον ο ρομαντικός ήρωας, ως ηγέτης ενός πολέμου. Οι πόλεμοι πια πραγματοποιούνται από την επιτελεία. Οι πόλεμοι από εκεί και πέρα δεν θα έχουν καμία σχέση με τους προηγούμενους. Ο Αμερικάνικος εμφύλιος πόλεμος του 1860 περίπου εμπλέκει σε επίπεδο στρατευμένων το 8% του τοπικού πληθυσμού. Είναι τεράστιο το νούμερο. Φανταστείτε, μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια. Φανταστείτε, η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία ήταν 400.000 και φαινόταν τότε κάτι τίτο χαόδες και το πολυάριθμο. Τότε λοιπόν η έννοια του πολέμου αλλάζει, μπαίνει το επιτελείο στη χρήση, έχουμε τα μεγάλα θορυκτά, έχουμε την ατμοκίνηση στα πλοία, τα πολυβόλα, τα πυροβόλα, το τηλέγραφο στη χρήση, τη μεταφορά στρατιωτών με το τρένο. Είναι περίπου, αν εξαιρέσουμε την ηλεκτρονική ψηφιακή τεχνολογία και τη μεταφορά της εικόνας που έχουμε σήμερα, είναι περίπου ο τρόπος που αναπτύσσεται ο πόλεμος μέχρι περίπου και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε δηλαδή ξεκινά σε αυτά τα 100 χρόνια, από τα μέσα του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου, ακριβώς αυτή η διαχείριση όχι μόνο του πολέμου, όχι μόνο της πληροφορίας, αλλά και κυρίως η μεγάλη διαχείριση της μεταφοράς. Είναι τα χρόνια που καταναλώνουν και οι φτωχοί. Είναι τα χρόνια που αποκτάνε εισοδήματα και οι φτωχοί μέσω της εργασίας. Οι φτωχοί που μεταφέρονται μετανάστες στις ΗΠΑ και εκεί πια δεν έχουν ένα επάγγελμα μόνο, αλλά είναι περιφερόμενοι επαγγελματίες, τη μια φορά στα τρένα, την άλλη σε σκαπτσίματα, την άλλη σε κατασκευές λιμανιών. Ο Χόμπσμπαουμ έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιταλία. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι μια χώρα που περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, είναι μια ευρωπαϊκή Χερσόνησος στο νότο, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Μεσογείου στις ιστορικές της πλάτες. Είναι μια χώρα που στο βορρά έχει ένα νεωτερικό, θα λέγαμε, βασίλειο του Παιδεμοντίου, καινούριο βασίλειο, δηλαδή καινούριο με την έννοια του μοντέρνου βασίλειου, σαν ένα βασίλειο Ευρώπης. Στο πιο κάτω έχει ένα μεγάλο δουκάτο που ελέγχεται από την Αυστρία, τη Βενετία που ελέγχεται από την Αυστρία, έχουν και μια ξένη δύναμη, άρα έχει αλυτρωτισμό. Πιο κάτω έχει ένα μεγάλο παπικό κράτος, το οποίο έχει τη δική του ευγένεια, τη δική του νομπιλτέ δηλαδή. Είναι ένα κράτος κανονικό το παπικό κράτος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Και στο βάθος, στο κάτω-κάτω μέρος στο νότο, στο βασίλειο των δύο σκελιών, έχουμε ένα βουρβονικό βασίλειο, μια εξέλιξη ή ένα φάντασμα, θα λέγαμε, της μεγάλης Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Α, όλο αυτό το σύνολο για το Χόμπσμπαουμ το καθιστά τον Ιταλικό λαό ένα λαό πάρα πολύ ενδιαφέροντα, μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως καθιστά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την Ιταλική ενοποίηση που συγκροτείται τότε, το 1860. Ο Χόμπσμπαουμ, λέει, ο Γκαριμπάλντι είναι ο τελευταίος ρωματικός ήρωας. Πριν ακόμα γίνει πολιτικός, υπάρχει ο ήρωας ο στρατηγός. Υπάρχει δηλαδή η ενοποίηση μέσα από ένα όνομα. Πίσω όμως από αυτό υπάρχει το πολιτικό επιτελείο. Πίσω από αυτό υπάρχει ανάπτυξη, πίσω από αυτό υπάρχει ο στόχος της Ιταλίας να μπορέσει να μεταφέρει και να δημιουργήσει και εκείνη αποικίες. Αν στραφούμε λοιπόν μακριά από την ευαισθησία του Χόμπσμπαουμ για τους φτωχούς, μακριά από το θαυμασμό του για την εωτερικότητα του κεφαλαίου, θα μπορούμε να πούμε ότι η εποχή του κεφαλαίου, ο θρίαμβος του αστικού κράτους, μπορεί να διαβαστεί σε συνδυασμό και παράλληλα με ένα πολύ σπουδαίο μυθιστόρημα. Το Γατόπορδο του Τομάζο του Λαμπεδούζα. Είναι ένας ευγενής, έχει γράψει ένα βιβλίο, είναι πρεσβευτής, το γράφει στη δεκαετία του 50. Είναι στην ουσία το τέλος των αρχόντων της γης στη Σικελία. Είναι το τέλος κάποιων που προϋπήρξαν έμποροι και μετά γίνανε γεωκτήμονες. Είναι το τέλος των ανθρώπων που δεν μπορούν να καταλάβουν τη μετάβαση, την εξέλιξη, παρότι ο ήρωας, ο πρίγκιπας Σαλίνα, είναι ένας άνθρωπος του κόσμου, μορφωμένος, βαθύτερα καλλιεργημένος και αστρονόμος. Κλείνοντας, και μια προσπάθεια που του κάνουν το Σαλίνα, που θα μπορούσε να ήταν κύριος του Χόμπσμπαουμ, για να λάβει μέρος στην πολιτική, στη Ρώμη πια, όταν ενοποιείται το Ιταλικό κράτος, λέει, αρνείται και λέει, εγώ είμαι εκφραστής μιας παλιάς τάξης, που πραγματικά έχουμε συμβληθεί και έχουμε αποδεχτεί το παλιό καθεστώς. Με αυτό το παλιό καθεστώς είμαι δεσμευμένος με δεσμούς ευπρέπειας και στοργής.
η δικιά μου είναι μία δυσαρεστημένη και δυστυχισμένη γενιά. Είναι μεταξύ δύο κόσμων και είναι δυσαρεστημένη και από τους δύο. Και ακόμα περισσότερο είναι μια γενιά που δεν μπορεί να ζήσει με αυταπάτες, που δεν μπορεί να ζήσει με τις αυταπάτες του σήμερα. Τι να κάνει η Γερουσία με μένα? Εγώ θα είμαι ένας ανίκανος νομοθέτης. Μου λείπει η ικανότητα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Πραγματικά, μου λείπει η διάθεση να οδηγήσω άλλους. Όχι. Στην πολιτική, αν μπω, θα βάλω ένα δάχτυλο και θα μου κόψουν το χέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμό τον πρόσωπο του Ανώπου. Εξαιρετική ομιλία. Θα ήταν πολύ καλό αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι. Τώρα, επειδή είπε για λεπτομέρειες, πραγματικά ο Hopscom είναι γεμάτος από λεπτομέρειες που ανάγουν σαν λαπάκια. Θυμάμαι μία που μπορεί να κάνω λάθος, βέβαια. Επειδή ανέφερε ο κ. Καρμανλάκης το Μάιο του 68 και ασχέτως από την εκτίμηση που έχουμε ο καθένας το Μάιο του 68, μια παρατήρηση που λέει ο Hopscom ότι η επινόηση της μίνι φούστας ήταν πολύ μεγαλύτερη επανάσταση από το Μάιο του 68. Το οποίο, αν το καλοσκεφτείτε, δεν έχει άδικο. Πραγματικά, δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τις κοινωνικές συνέπειες της επινόησης της μίνι φούστας, το συγκεκριμένο Μάιο του 68 έχει δίκιο. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η καταπληκτική παρατήρηση του ιστορικού που ξέρει την κοινωνία σε βάθος και μπορεί ξαφνικά να ανάψει ένα φως. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Έχετε θέλει κάτι να κουβεντιάσουμε, να περάσουμε το μικρόφωνο σε εσάς? Ναι, θα σας το περιμένω. Ναι. Μ' άρεσε ιδιαίτερα η τελευταία ομιλία του όσον αφορά την τεχνολογική επανάσταση. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα και μάλιστα θα έλεγα ότι και ο ομιλητής έλκεται, φαίνεται να έλκεται από αυτή την, να γοητεύεται από αυτή την επανάσταση, η οποία φτάνει τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα σήμερα ένα βήμα πριν από τον Άρη. Αλλά πολιτιακά, αυτό τώρα είναι μια τοποθέτηση απέναντι τόσο στην εισήγηση, έτσι, που εγώ θεωρώ ότι ο μαρξισμός πλέον είναι κάτι το που ανήκει στο παρελθόν, στο ιστορικό παρελθόν, οριστικά και αμετάκλητα, όπως και ο Hobsbawm. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα βήμα πριν από τον Άρη, ενώ πολιτιακά, πολιτικά, η ανθρωπότητα παραμένει δέσμια και παραμένει στην κατάσταση του Λουδοβίκου, δηλαδή πριν ακόμα την Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε ένα απολιταρχικό καθεστώς παγκόσμια, ολιγαρχικό, το οποίο αντλεί νομιμοποίηση μέσω των εκλογών, η κοινωνία είναι απ' έξω και η κυρίαρχη αντίθεση σήμερα δεν είναι καν αυτό που ήταν την εποχή του Hobsbawm, που όντως υπήρχε μια κίνηση, μια δράση σε παγκόσμιο επίπεδο αριστεράς-δεξιάς. Σήμερα δεν είναι καν αυτό, είναι εξομοίωση αριστερά και δεξιά σήμερα. Οριακές είναι οι διαφορές τους, θα έλεγα δεν υπάρχουν καν διαφορές. Και η διαφορά η κυρίαρχη είναι ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα που κυβερνάει παγκόσμια και η κοινωνία είναι στην απέξω. Παθιάζομαι όταν μιλάω γι' αυτό, για αυτά τα πράγματα και συγγνώμη για την κάποια έτσι ένταση, αλλά αυτό πραγματικά οδηγεί σήμερα σε καταστάσεις οργής την κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το πολιτικό σύστημα, οι οποίοι είναι υπηρέτες του κεφαλαίου, είτε είναι με αριστερό είτε είναι με δεξιό πρόσημο και ιδιαίτερα η μεταρρυθμιστική αριστερά η λεγόμενη, λοιπόν, έχει ταυτιστεί πλήρως με το καθεστώς. Το καθεστώς δηλαδή της επικυριαρχίας του πολιτικού συστήματος πάνω στην κοινωνία. Απ' την άλλη μεριά η κοινωνία, όντας γαλουχημένη επί αιώνες τώρα να είναι υπό, δεν φαντάζεται καν ότι είναι δυνατό να έχει λόγο και να παίρνει μέρος στις αποφάσεις. Θα σταματήσω όμως εδώ, ελπίζω ως ένα σημείο να ήταν κατανοητό αυτό που ήθελα να πω. Μια κουβέντα μόνο.
για τον Έριχ Χομπσμπάουμ, ο μαρξισμός δεν έχει πεθάνει. Είναι πολύ σημαντικός ο μαρξισμός και ο ίδιος το πώς να αλλάξουμε τον κόσμο λέει ότι ο Μάρξ θα ζήσει και στον 21ο αιώνα, μόνο που θα είναι πολύ διαφορετικός από τον 20ο αιώνα. Αυτό μόνο θέλω να πω. Εγώ όχι να αντικρούσω τα λόγια τα δικά σας. Απλώς ήθελα να πω κάτι στη ροή του λόγου που το ξέχασα. Ο Χομπσμπάουμ αναφέρει, περιγράφοντας την άφιξη της τεχνολογίας στις περιοχές και στις χώρες που δεν είχε μέχρι τότε τεχνολογία, λέει ότι η αντιμετώπιση της με τα παλιότερα μέσα είναι αδύνατη. Η μόνη ελπίδα εκείνων των λαών είναι κάτι που θα ακολουθήσει αργότερα. Δηλαδή, η αντίληψη, η σπουδή και η μάθηση των εργαλείων του καπιταλισμού και του πολιτισμού και της τεχνολογίας, προκειμένου μέσω αυτών να διεκδικηθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αν μπορούμε να επανέλθουμε λίγο στο χώρο που μόνο σας πειράζει. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι προς ομιλητές, γιατί βγαίνει ένα σχήμα το οποίο θα το διατύπωνα ως εξής. Ότι ο Χομπσμπάουμ, ναι, μισό λεπτάκι. Ο Χομπσμπάουμ είναι πολύ σπουδαίος ιστορικός, όπου ο μαρξισμός του δεν του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα η τριλογία η οποία έχει κάνει αναπτύσσει τον πριν 19ο αιώνα. Δηλαδή από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκεί δεν έχει άμεσο πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή δική του πολιτική ένταξη. Επομένως ο μαρξισμός του είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο με το οποίο μπορεί να καταλάβει τις κοινωνίες. Δεν ξέρω αν λέω κάτι. Όταν πάμε στον 20ο αιώνα, για μένα ναι, έχει τυφλά σημεία. Και ένα μεγάλο τυφλό σημείο που έχουν πάρα πολύ ιστορικοί λέγεται Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή υπαρκτός σοσιαλισμός, συγχωρήστε με. Και ένα άλλο τυφλό σημείο εντυπωσιακό για τον Χομπσμπάουμ, το αναφέρει, είναι ότι μοιάζει να μην καταγράφει στην ιστορική του σκέψη πώς άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία τον Ολοκαύτω. Αυτά εμένα με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ. Λέω κάτι λάθος. Αλλά αυτά τα κάνουν άλλοι. Δηλαδή από κάθε ιστορικό θα ζητήσουμε αυτά για τα οποία είναι δυνατός, νομίζω, έτσι. Απλώς μπορούμε να ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα. Εγώ γενικώς συμφωνώ με αυτά που λέει ο Διονύσης. Θέλω μόνο να πω δύο πράγματα. Αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι ο Χομπσμπάουμ είναι άνθρωπος του καιρού του. Διαμορφώνεται στο Μεσοπόλεμο, άρα ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ιδεολογικά του προτάγματα αυτά θα το ανακολουθήσουν και συνέχεια. Έχει την τύχη να ζήσει πολλά χρόνια, άρα κουβαλάει αυτές τις ιδέες για πολλά χρόνια. Αυτό που προσπάθησα επίσης να πω και νομίζω ότι συμφωνούμε σε όλες αυτό είναι ότι όντως ο Χομπσμπάουμ, αν κανείς ήθελε να τον αποκαλέσει ως ένα τυπικό μαρξιστή, ιστορικό δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος που εμπνέεται από αυτά τα προτάγματα και από εκεί και πέρα διευρύνει το ιστοριογραφικό πεδίο με τη δουλειά του. Για το άλλο που λες για την Ανατολική Ευρώπη, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θα ήταν σαν να υπερεύαινε τον εαυτό του το να μπορέσει να τον γνωρίσει. Εγώ νομίζω μεγάλη επιτυχία του Χομπσμπάουμ ότι καταφέρνει και μελετά, ξεκλειδώνει και εξηγεί την προ-Μάρξ ιστορική περίοδο. Και όχι υποχρεωτικά με τα εργαλεία του μαρξισμού. Δηλαδή, ακριβώς η έννοια των παραδόσεων, όχι η εφεύρεση των παραδόσεων, η έννοια της λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών παραδόσεων είναι ένα πάρα πάρα πολύ βαρύ στοιχείο για τους ιστορικούς και δεν μπορούν να το αφήνουν καθόλου απ' έξω. Και αυτός το βάζει ακριβώς μέσα στο παιχνίδι. Ωστόσο, σε σχέση με τη γοητεία μπορεί να εξασκήσει ένα νεαρό κομμουνιστή, η δημιουργία ενός σοβιετικού κράτους νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη. Να κηρύξουμε τη λήξη της υπέροχης αυτής τραγίας. Αλλά πείτε κάτι. Μόνο μια παρατήρηση λίγο πριν κηρύξετε αυτή τη μόνο μέρη, πως κατά κάποιο τρόπο να εξαιρέσω την κυρία Μαλικιώση και την κυρία Μαλικιώση.
Νομίζω ότι κάνατε μια χημική απαγωγή κατά κάποιο τρόπο. Καθαρίσατε τον μαρξιστή Hobsbawm άθελα από τις δικές πεπιθήσεις και τη δηλωμένη του και στις συνεντεύξεις και στο ιστοριογραφικό του έργο από τον μαρξισμό του. Νομίζω ότι αυτό αξίζει συγχαρητήρια. Δεν απαλείψαμε τον μαρξισμό του Hobsbawm και ούτε την ειρωνευτήκαμε τα προφανώς και όχι. Δεν θέλει, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους εγώ σλίσατε.